δεν πρόκειται να μετακινήσουμε τα αυτοκίνητά μας για να πραγματοποιηθεί η λαϊκή της επόμενης Τρίτης στη Νέα Λικαρνασσό, αν δεν υπάρξει άμεσα απόφαση μετεγκατάστασης. Αυτό δηλώνουν σε έντονο ύφος κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι μάλιστα μιλούν ανοιχτά για εμπεγμό και κοροϊδία από τη στιγμή που οι 18 μήνες έγιναν 3 χρόνια παραμονής της λαϊκής στη Δημοκρατία. Κάναμε μια παραχώρηση την Τρίτη σήμερα. Το επιτρέψαμε να γίνει εκεί η λαϊκή στην Καρία και στη Δημοκρατία. Την επόμενη Τρίτη όμως δεν θα γίνει εκεί, δεν θα επιτρέψουμε, δεν θα βγάλουμε τα αυτοκίνητά μας. Εμείς εδώ είμαστε για να μας φέρουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται μια μεταφορά να γίνει για τις λαϊκές αγορές και να κάτσει το ΕΛΑ, η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών, και να πάρει μια απόφαση πού θα πάει και γιατί θα πάει. Θα πρέπει να έχουμε όλα τα κατάλληλα έγγραφα για να πάρουμε μια απόφαση. Μετά τις έντονες αντιδράσεις στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου προτείνει τη μετεγκατάσταση της Λαϊκής προσωρινά στο Φάρο, μέχρι να τρέξουν οι διαδικασίες για το οικόπεδο μπροστά από τις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού. Λύση πάντως μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί, με τη Δημοτική Αρχή να βάζει το πρόβλημα συνεχώς κάτω από το χαλί και τους κατοίκους να δηλώνουν αγανακτισμένοι. Ήρθαμε να δηλώσουμε την αγανάκτησή μας για αυτό που συμβαίνει. 18 μήνες έπρεπε να γίνει λαϊκή, φτάσαμε τα 3 χρόνια, η λαϊκή παραμένει εκεί. Οποιαδήποτε απόφαση πάρει ο Δήμος Ηρακλείου πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κρήτης. Γι' αυτό έγινε σήμερα η συνάντηση στην Περιφέρεια και γι' αυτό ήταν παρόν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μαρής. Αυτή τη στιγμή έχουν ζητήσει ότι πρέπει να πάει στο Φάρο. Μου το στείλαν σήμερα το έγγραφο, θα το εξετάσω με την Επιτροπή μου. Θα βάλω όσο το συντομότερο γίνεται για να λύσουμε το πρόβλημα που υπάρχει στην Αλικαρνασσό αλλά και με τους ανθρώπους που είναι στη λαϊκή. Δεν μπορούν να μας εμπέζουν. Δείξαμε τον καλό μας σε αυτό. Είμαστε δεκτικοί. Τέλειωσε. Σήμερα έγινε για τελευταία φορά η λαϊκή. Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας αναμένεται αύριο να συνεδριάσει και να εξετάσει τα σχετικά έγγραφα τα οποία έχει προσκομίσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για την μετεγκατάσταση της λαϊκής στο Φάρο. Ωστόσο, εξετάζεται και ένα πλάν B με χώρο που δεν έχει μέχρι σήμερα ακουστεί. Έχω μιλήσει με ένα καινούριο οικόπεδο που υπάρχει στην Αλικαρνασσό. Δέχεται ο εγγυαστής που το έχει να το παραχωρήσει. Δέχονται οι άνθρωποι των λαϊκών να πάνε. Μιλήσαμε και με τους αντιδημάρχους, τον κύριο Κεφαλογιάννη και τον κύριο Κασαπάκη, το σύμβουλο, ότι είναι μία λύση. Υπάρχει ο Φάρος, μπορούν να πάνε εκεί πρόσχερα, 5-6 μήνες. Υπάρχει μετά ο χώρος στις φυλακές και εκεί μπορεί να γίνει μία μόνιμη. Εμείς επιζητούμε μία μόνιμη λύση, να μην επηρεάζει κανέναν την κυκλοφορία και τίποτα.